νομίζετε δεν σε έχω δει πως κοιτάς τον Πάτρικ μου, ε? Δεν θα κάνω τον Πάτρικ σου, έχω τον Κέβεγο. Να νομίζετε σε έχω δει που του κάνεις ματιές, έτσι νομίζεις, ε? Στον Κέβεγο έκανα ματιές. Μην με σπρώχνεις εμένα, έτσι εσύ θα σου δείξω. Εσύ τώρα θα δεις τι θα πάθεις, μωρί. Άσε με, δείξω εγώ είπα, πάτω τώρα, δεν πάτω να δεις. Παλιά ψεύτρα, αν ξαναπλησιάσει τον Πάτρικ μου θα σου δείξω γιατί είμαι καλή. Δεν θα σας συγχωρέσω αυτό ποτέ. Καρίνα, βάλτε στη θέση της, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει. Καλύτερα να μην ανακατευτούμε εδώ πέρα. Είναι η Καρίνα, η φίλη μου, έλα Καρίνα πάμε. Πάτρικ, πες την Τζιτζί σου να ηρεμήσει. Και τι φταίω εγώ τώρα που αγαπάει παράφορα. Α, έτσι, ηρέμησε την είπα. Καρίνα, δώσ' του. Τι είναι αυτό, τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν κατάλαβα, έχουμε τσακωμούς πάλι στο σχολείο μας. Ξέρεις την Τζιτζί μου, έβγαλες την περούκα και είναι μεγάλη ντροπή αυτό για μένα. Να προσέξεις, μη σου ξηρίσω και τα φρύδια την επόμενη φορά. Λοιπόν, ηρεμήστε κορίτσια. Τζίτζι, δεν καταλαβαίνω, είσαι τόσο μικρόσωμη και όλο μαλώνει συνέχεια. Να τη πει να μένει μακριά από τον Πάτρικ μου και να μην του κάνει κλεφτές ματιές. Καρίνα, τι συμβαίνει, το ξέρεις ότι δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα στο σχολείο, γιατί τα κάνεις. Η Τζίτζι ζηλεύει για τον Πάτρικ, μα δεν το θέλω καν τον Πάτρικ, αφού έχω τον Κεβ. Oh my god! Παιδιά, δεν καταλαβαίνω, γιατί κάθε στέλνω εδώ πέρα σε κύκλο, θέλετε να βλέπετε τσακωμούς. Διασκεδάζετε δηλαδή. Αροζούλα, έλα εδώ, μη σε πιάσω. Τζίτζι, ρέμισε. Δεν μπορεί να αγγίζει τον Πάτρικ μου. Εμάς αρέσει να σπάνει, κανονίστε την Τζίτζι γιατί όλοι αναντιώνεται εσύ, φίλη μου. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ξέρεις την Τζίτζι, νομίζω ότι θέλεις να φύγεις από το σχολείο. Εγώ να φύγω από το σχολείο, δεν έχω κάνει τίποτα κακό εγώ πέρα. Δεν έκλεψα κανενός το αγόρι, εντάξει. Έλα εδώ, εσύ μη σε πιάσω. Τζίτζι, ρέμισε. Δεν πάει να φύγετε από εδώ πέρα, έχουμε προπόνηση σε λίγο. Εξαφανιστείτε. Τζίτζι, πάμε πέσει από το σχολείο. Πάμε. Hello, ηρεμήστε λιγάκι. Δεν καταλαβαίνετε. Έχουμε άλλους κανονισμούς εδώ πέρα. Αν μαλώνετε, θα σας διώξω από το σχολείο και τις δύο. Με καταλάβατε. Εγώ δεν πρόκειται να τα βρω μαζί της. Εγώ δεν πρόκειται να στο συγχωρήσω. Κατάλαβες. Διάνα, καλύτερα να μην ανακατεύεσαι. Κορίτσια, μπορώ και μόνο μου να τα καταφέρω. Λοιπόν, πρέπει να τα βρείτε τώρα. Αλλιώς θα πάω στο διευθυντή και θα παραπονεθώ και τις δύο σας. Εγώ δεν πρόκειται να τα βρω μαζί της. Ούτε εγώ. Πάτρικ, εσύ τι κάθεσαι και κοιτάς, είσαι ο λόγος που μαλώνουν. Δεν φταίω εγώ που η Τζίτζι μ' αγαπάει τόσο πολύ. Φυσικά και φταίσαι, Πάτρικ, χώρισες την Καρίνα και δεν μπορείς να ρεμίσεις και την Τζίτζι τώρα. Διάλα, πάμε για προπάρηση, επιτέλους! Ένα λεπτό, κορίτσια. Τζίτζι και Καρίνα. Βρείτε τα τώρα μέσα. Εντάξει, Τζίτζι, τα βρίσκουμε λοιπόν. Αλλά να ξέρεις, δεν έκανα ματιές στον Πάτρικ. Φυσικά και έκανες. Πάτρικ, πες μου, σου έκανε ματιές η Καρίνα. Εγώ δεν είδα τίποτα. Το βλέπεις. Και πρέπει να παρέμβεις. Αλλιώς τα λαχουδάκια θα πάνε στο διευθυντή και θα μπλέξουμε όλοι μας. Θα μπαίνανε στη μέση, αλλά τη φοβάμαι την Τζίτζι. Και έβησε πολύ δηλώσει. Εγώ για την Πρεσινούλα θα πέφτα και στη φωτιά. Ότι είμαι τόσο γλυκό, είσαι ο υπότης μου. Τζίτζι και Καρίνα, πρέπει να αγκαλιαστείτε και να τα βρείτε μεταξύ σας. Και δεν θέλω να ξαναδώ όλα τέτοια πράγματα στο σχολείο μας, εντάξει. Και εσύ, Τζίτζι, σταμάτα να ζηλεύεις. Πια δεν είναι και κανένας άντρακλας ο Πάτρικ. Άκουσες. Εγώ δεν είμαι άντρακλας, είμαι και πολύ άντρακλας. Εντάξει, Τζίτζι, φίλες. Εντάξει, Καρένα, φίλες. Μόνο ένα πράγμα, μην τολμήσεις να ξανακοιτάξεις τον Πάτρικ. Δεδομένο. Έχω τον Κεβ μου. Καρένα, είσαι καλύτερη. Να ξέρετε, κορίτσια, θα σας προσέχω, εντάξει. Αλλιώς δεν πρόκειται να συνεχίσετε να σπουδάσετε εδώ. Λοιπόν, κορίτσια, είστε έτοιμες. Προπόνηση. Πάμε για τη νίκη! Τη νίκη! Οι μπάνις είναι οι καλύτερες! Πάμε για τη νίκη! Τη νίκη! Οι μπάνις είναι οι καλύτερες! Κορίτσια, τι λέτε να ευχήθηκα για την πρωτοχρονιά? Ένα ωραίο αγοράκι σίγουρα! Τα βαρέθηκα τα αγούρια, ευχήθηκα να βγω με τον Άγιο Βασίλη! Καλά τι είσαι, 5 χρονών, τι χαζεύχη. Ορίστε κορίτσι παραγγελία σας και για πείτε μου πώς θα περάσετε την πρωτοχρονιά σας. Ακουάις, δεν σε αφορά αυτό εσένα. Εντάξει, εγώ απλά ρώτησα αν περάσετε καλά. Αχα, ναι, απλά ρώτησε. Η σχέση του με την Άντα δεν πάει και πολύ καλά. Αχα, δεν περπατάνε καν μαζί στο σχολείο. Λοιπόν, κορίτσι, εσείς τι ευχή κάνατε για την πρωτοχρονιά? Βασικά, δεν κάνει να πούμε, τι δεν θα πραγματοποιηθεί. Καλά, τα πιστεύεις αυτά. Εγώ ευχήθηκα να έχω ένα ωραίο αγόρι επιτέλους. Μακάρι να με δει κανένας μπασκετμπολίστας. Το βλέπω να έρχεται πάντως. Άις, πού στο καλό είσαι? Εδώ είμαι, τι έγινε? Τι έγινε, φέρε μας τσάι τώρα. Λοιπόν, Γιάννα, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, Λέλα, είμαστε πολύ άτυχες τελευταία. Ναι, ξέρεις γιατί είμαστε άτυχες, γιατί δεν έχουμε αγόρια. Τι κάνετε, παλιοζάμπες, ακούτε? Τρελές drama queens. Λέλα, τι θα κάνουμε, έρχεται πρωτοχρονιά και είμαστε μόνες. Δεν μας έχει καλέσει κανένα σε κανένα πάρτι. Αναρωτιέμαι με ποιος θα γιορτάζει ο δάσκαλος Μάικ. Λέλα, με τη βρωμαρή του γάτα μάλλον.
Να πάρει για να πρέπει να βρούμε κάποιον. Κορίτσια, ορίστε το τσάι σας. Άις. Τι. Με ποιο θα γιορτάσεις την πρωτοχρονιά σου. Άις, γιατί δεν μιλάς. Με ποιο θα περάσεις την πρωτοχρονιά σου. Βασικά θέλω να γιορτάσω με την Νατ, αλλά δεν μπορεί γιατί θα πάει κάπου με τους γονείς της. Και μάλλον θα το γιορτάσω μόνος μου. Άις. Κοίταξε και εμείς θα περάσουμε πρωτοχρονιά μόνες. Μήπως να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Δεν πρέπει να γιορτάσεις μόνος σου, είναι βαρετό. Εξανθούλα, δες, την πέφτουνε στον Άις. Ου, είναι τόσο καημένες. Όλοι τους γύρισαν την πλάτη. Σίγουρα ο Άις θα αρνηθεί. Λοιπόν, Άις, θα γιορτάσουμε μαζί. Τι λες γι' αυτό. Κορίτσια, αλήθεια πιστεύετε πως θα γιορτάσω την πρωτοχρονιά μαζί σας. Καλύτερα μόνος μου αγκαλιά με το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Άκου, Άις, αλήθεια το πίστεψες. Μια φάρσα ήτανε. Τι να σε κάνουμε. Αυτά τα κορίτσια είναι τόσο επικίνδυνα. Σίγουρα θα έχουν κάτι κακό στο μυαλό τους. Έχω πάθει σοκ πραγματικά με τα κορίτσια. Πώς μπορούν να μαλώνουν έτσι στο σχολείο. Βασικά βαρέθηκατε, Τζίτζι. Κορίτσια, ξέρετε ότι αν αυτό ξανασυμβεί, θα διώξω την Τζίτζι από το σχολείο. Για να ήμουν σε θέση σου, θα την έδιωχνα από σήμερα κιόλα. Μέρι, θα τη δώσω μια ευκαιρία. Γρήγορα καλά, τα ζωλό το χωριό. Τρίγωνα, καλά τα γουρίτσια, αυτό είναι για σας. Ωαου, αυτόν ευχαριστούμε. Σμάλι, ευχαριστώ. Φυσικά. Μάτσεσαι καλύτερος. Σμάλι, δεν πιστεύω ότι είναι το δεύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα ακόμα. Γιάννη, εγώ θα περιμένω το δώρο μου, ούτως ή άλλως. Μα φυσικά, αγάπη μου. Κοίτα, γιατί κάνουν τις μαγκές τώρα. Ο Μαξ και ο Σμάλι μου την δίνουν ώρες-ώρες. Και εμένα το ίδιο. Αγόρια, που είναι ο Τιμούρ. Κορίτσια, κοιτάξτε το δώρο μου. Τιμούρ, Τιμούρ. Έμεινε σπίτι, πονάει πολύ ο λαιμός του. Ναι, βασικά έμεινε σπίτι γιατί δεν είχε λεφτά να πάρει δώρο. Μάλιστα, κατάλαβα. Από ό,τι φαίνεται, ούτε εγώ θα έχω χρήματα να πάρω δώρο. Αγόρια, βγείτε έξω. Ήρθαμε εδώ πέρα για να αλλάξουμε, ξέρετε. Εγκαρίστε γιατί είστε τόσο θυμωμένες. Αγόρια, φεύγουν τώρα. Μάξι, είσαι καλύτερος. Χαίρομαι τόσο πολύ που είμαστε μαζί. Και εγώ, βασικά γι' αυτό ήρθαμε, για να δούμε τα κορίτσια μας. Διάνα, γιατί αυτές είναι τόσο κακές. Επειράχτηκαν που δεν έχουν κανένα δώρο. Ελάτε, κορίτσια, μην είστε θυμωμένες. Είμαι σίγουρη ότι τα αγόρια σας θα σας κάνουν δώρο. Ναι, εννοείται θα μας κάνουν. Αγόρια, φύγετε από εδώ, παρακαλώ. Εντάξει, Σμάλι, γεια. Τα λέμε στην καφετέρια. Εντάξει, γεια. Μάξι, ευχαριστώ πολύ για τα δώρα. Κανένα πρόβλημα. Κορίτσια. Τριώνα κάνατα. Μέρι, έλα δείξε τι έχεις εκεί πέρα. Α, είναι τόσα γλυκά. Το δικό μου. Ακούστε, κορίτσια, πρέπει να το κάνετε αυτό μπροστά μας, δηλαδή. Μπορείτε να δανείξετε στο σπίτι τα δώρα σας. Κορίτσια, γιατί είστε τόσο κακέ σήμερα. Κοιτάξτε αυτό το γλυκούλι από κάτω. Θέλει να σας φιλήσει. Μα τι γλυκό. Καλά, εντάξει. Δείξτε μας τι σας πήρανε. Κορίτσια, κοιτάξτε αυτά. Γελαβίτσες με γραμμές. Μέρισε χαζί, είναι ζεύρες. Α, είναι τα σαγλικές. Κοιτάξτε, Σμάλι μου έκανε αυτό το κεράκι με αυτό το πομπόμ εδώ πέρα. Κατάλαβα, θα έχουμε μάλλον μια πολύ ρομαντική βραδιά, πολύ σύντομα. Βανίλια. Α, Κορίτσια, κοιτάξτε, μαρσμέλο. Αμάς ξέρει καλά τι μου αρέσει. Ω, Σμάλι μου είναι τόσο γλυκός. Ξέρει πολύ καλά τι μου αρέσουν οι καραμέλες την πρωτοχρονιά. Αναρωτιέμαι τι θα μου έκανε ο Άις αν εορτάζαμε μαζί την πρωτοχρονιά. Αλλά οι γονείς μου είπαν ότι δεν πρόκειται να αποφύσω να περάσω την πρωτοχρονιά μου με τον Άις. Αν δεν είσαι η μόνη και εμένα, οι γονείς μου είπαν ότι πρέπει να περάσω μαζί τους πρωτοχρονιά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, τα ήθελα τόσο καιρό αυτά τα δώρα. Ο Σμάλι το ξέρει πολύ καλά πως μου αρέσουν οι μάσκες. Κοιτάξτε, κορίτσια, μου πήρε και ξύστρα με μονόκερο και σβίστρα. Εγώ έχω φράουλα. Νομίζω ότι είναι κρέμα χεριού. Δηλαδή, μα θα να παίζει με τον Κεβ, παίξε μαζί μου. Πρασινούλα, καταλαβαίνω μπορεί να κοπέλα του φίλου μου, αλλά δεν μα χαλάσει και τη φιλία τώρα, ε. Πρασινούλα, περιμένω να τελειώσω το παιχνίδι με τον Κεβ. Δήμα, σε παρακαλώ, έλα παίξε μαζί μου. Ρε Δήμα, τι χάζω, μ' άρεσε αυτέ, πε τη. Αγόρισε, κοιτάξτε και αυτό, ακόμα και η Πρασινούλα έχει αγόρι τον Δήμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι μαζί τη. Κορίτσια σου για μένα, οι ποδοσφαιριστέ δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Κορίτσια, πρέπει να κάνουμε πρωτοχρονιάτικη λίστα και να δούμε τι θα αγοράσουμε. Κορίτσια, πρέπει να αγοράσουμε επίσης τα πιο cool ρούχα για να χάσουν οι μπασκετμπολίστες στο μυαλό όταν μας δούνε. Δήμα, πού κοιτάς, πάλι τη Διάνα, κοιτάς. Όχι, Πρασινούλα μου, όχι τη Διάνα. Τι θα γίνει, θα παίξουμε, Πρασινούλα, ξεκαβάλα. Και φύγε από εκεί, θα παίξω με το μωρό μου τώρα, εντάξει. Θα γίνει χαμός, θα πάρω φωτιά. Θα το κάψουμε. Πρασινούλα, έκατσες πάνω σε αυτό το πράγμα. Αλήθεια, δεν πειράζει, Δήμα μου, δεν κατάλαβα τίποτα. Ας παίξουμε. Λοιπόν, γλυκό μου, ας παίξουμε. Εντάξει, ρε Δημάκο, παίξε. Εγώ πάω να βρω την Καρίνα. Κεφ! Τι έγινε, Κεφ, ξέχασες την πρώην σου τόσο σύντομα. Τρελό, την ξέχασα πολύ γρήγορα. Διάνα, Διάνα, δες τι κάνουνε ο Ντίμα με την Πρασινούλα. Όλα για σένα τα κάνουνε για να ζηλέψεις.
Μέρι, ειλικρινά δεν με νοιάζει καθόλου. Χαίρομαι γι' αυτός βασικά. Η Πρασινούλα είναι πολύ χαρούμενη. Και ο Δήμα φαίνεται πολύ χαρούμενος. Α, Μπάνι, πού είστε? Σας ψάχναμε. Πρέπει να μιλήσουμε. Μα θελικό τρόπο. Ήρθαν αυτές, δεν τις αντέχω άλλο. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Γιάννα και Λέιλα, αν θέλετε να κάνετε πάλι μπλεξίματα, δεν μπορείτε. Η διάθεσή μου είναι πάρα πολύ καλή σήμερα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα. Καινούρια χρονιά, καινούριες προθέσεις. Ακούστε με πώς θέλετε δύο κορίτσια να έρθουν στο πάρτι σας την πρωτοχρονιά. Κορίτσια, το ακούσατε αυτό. Δύο κορίτσια θέλουν να έρθουν στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι μας. Όχι! Μα γιατί, αφού το ξέρουμε ότι η Κίτη και η Νάτ θα λείπουν από το πρωτοχρονιάτικο πάρτι σας, γιατί δεν θέλετε να είμαστε εμείς αντιγιαθές. Θα το κάψουμε το πάρτι, θα χορεύουμε, θα χοροπηδάμε, θα περάσουμε τέλεια. Κορίτσια, ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θέλουμε κλόουν στο πάρτι. Μπορούμε να διασκεδάσουμε και μόνες μας. Δεν κατάλαβα τι ανάγκη του μιλά, αφού είπαμε όχι, δεν του θέλουμε. Είστε κουφές, μήπως? Φύγετε από εδώ πέρα γρήγορα! Δεν κατάλαβα πώς μας είπες. Είπα ότι είμαστε κλόουν! Ναι, κλόουν! Τι είπες, Oh my god, η μέρα των τσακωμών είναι σήμερα! Πρέπει να τις χωρίσουμε! Τιμά, δεν πρέπει, είπαμε να φύγουμε. Αυτά τα πράγματα θα μας έρθουν να κάνουμε όλο το σχολείο μας. Θα σας διώξω το πάνω του πίσω. Θα φύγετε. Όχι, πρέπει να τις χωρίσουμε. Τιμά, η Διάννα θα καταφέρνει και μόνη της. Το βλέπεις, Διάννα, είμαι πια δυνατή. Γιάννα, φύγε από πάνω μου. Και δεν φύγω, τι θα γίνει δηλαδή. Αυτό παραπάει, πρώτα δεν μας δέχεστε και μετά λες ότι είμαστε κλόουν. Γιάννα, Γιάννα, σταμάτα, δεν υπάρχει λόγο. Γιάννα, είπα. Θα την κρατάμε μέχρι τέλους. Γιάννα, σήκω. Γιάννα, δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ, είσαι μια παλιοκατσίκα. Και εορτάσουμε μόνες μας. Τι μέρα είναι αυτή, δεν καταλαβαίνω, δηλαδή έλεος. Ναι, έχουν τρελαθεί τελείως. Τι στο καλό κάνουνε. Διάννα, πρέπει να το πούμε στο δάσκαλο Μάικ. Δεν γίνεται να μην τα πούμε αυτά. Κορίτσια, δεν μ' αρέσει να παραπονιέμαι. Άκουσε με, φίλη μου, ότι το κάνεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Ναι, πρέπει να μιλήσουμε στο δάσκαλο Μάικ. Γιάννα, τι κάνεις, είσαι τρελή τελείως. Λέλα, δεν καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να είμαστε μόνο εσύ και εγώ στην πρωτοχρονιά. Μόνο εμείς. Ναι, Γιάννα, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό παραπάει. Αυτό ήταν το τέλος μας. Θα το πούνε στο δάσκαλο Μάικ σίγουρα. Δεν με νοιάζει, τι να κάνω τώρα. Πάμε στο γραφείο του δάσκαλου. Προσέχετε λίγο. Έχω παθεί σοκ, το καλό γίνεται. Τι τρέχει με εσάς, τι γίνεται? Η Γιάννα σχεδόν πλάκωσε τη Διάννα. Πάμε να το πούμε στο δάσκαλο Μάικ. Μωρό μου, είσαι εντάξει? Ναι, Σμάλι, είμαι εντάξει. Και γιατί δεν μου το πες, να τις δείξω εγώ? Σμάλι, μην κάνεις έτσι, είσαι αγόρι και είναι κορίτσια. Μην ανακατεύεσαι. Θα δούμε τι θα κάνουμε με το δάσκαλο Μάικ. Κορίτσια, πάμε. Ρε Σμάλι, αυτή η Λέλα και η Γιάννα πέρασαν κάθε όριο. Ναι, θα τους πω δύο λογάκια και στη Διάννα. Ρε κορίτσια, πώς να σας πιστέψω, τώρα τελευταία μόνο μαλώνετε εσείς. Δάσκαλε Μάικ, το καταλαβαίνω, δεν πιστεύετε τη Γιάννα, αλλά δεν πιστεύετε εμένα. Δάσκαλε Μάικ, έχω μια πολύ μεγάλη μελανιά εδώ, να σας δείξω, να σας δείξω. Είναι τεράστια, σας λέω, αλήθεια, εδώ είναι. Εντάξει κορίτσια, θα μιλήσω στα λαγουδάκια και θα πω στους γονείς τους να έρθουν. Ναι, δάσκαλε Μάικ, ευχαριστούμε. Ελπίζω μόνο να μην μου λέτε ψέματα. Ω, δάσκαλε Μάικ, ευχαριστούμε για την κατανόηση. Είστε ο καλύτερος δάσκαλος. Και ευχαριστώ πολύ που είστε για μένα, που μου αναδιώθηκε η Διάννα. Δάσκαλε Μάικ, κάτι συνέβη εδώ πέρα. Πρέπει να μας ακούσετε. Λοιπόν, κορίτσια, ακούω τις δικαιολογίες σας. Λελά, πήγαν να παραπονεθούν, αυτό είναι το τέλος μας. Γιάννα, δάσκαλος Μάικ δεν θα τους πιστέψει. Μα πώς, αφού πήγαν να παραπονεθούν. Ναι, πήγανε. Αλλά πήγαμε πρώτες. Θα πιστέψει εμάς. Το ελπίζω, Λελά. Δάσκαλε Μάικ, δεν μας πιστεύετε. Αυτές ήρθαν πρώτες και θέλανε να τους καλέσουμε στο πρωτοχρονιάτικο μπάρ. Ναι, και εμείς αρνηθήκαμε. Ναι, και έτσι άρχισαν όλα. Η Ιάννα άρχισε να με σπρώχνει και μετά ακολούθησε η Λέιλα. Δάσκαλε Μάικ, λέει την αλήθεια. Λοιπόν, και η Λέιλα το ίδιο είπε, ότι αρχίσατε εσείς να τη σπρώχνετε, κορίτσια. Τι? Τα είπανε επίτηδε για να μην φωνάξετε τους γονείς στο σχολείο. Δάσκαλε Μάικ, εμείς λέμε αλήθεια. Ναι, δάσκαλε Μάικ, μπορεί να τις διώξουνε. Δάσκαλε Μάικ, δηλαδή πιστεύετε ότι εμείς φταίμε για όλο αυτό? Κορίτσια, δεν νομίζω πως θέτε εσείς, εντάξει. Αλλά στην τελική πρέπει να έρθουν οι γονείς σας στο σχολείο. Ευχαριστούμε, δάσκαλε Μάικ. Λοιπόν, τι να πρέπει να το φτιάξουμε με το δικό μας τρόπο. Πάμε να βρούμε αυτά τα ποντίκια. Ωραία. Και γιατί απλά δεν γίνονται φίλες αυτές? Λέλα, ελπίζω ο δάσκαλος Μάικ να μην τους πιστέψει. Γιάννα, σε παρακαλώ, ηρέμησε λίγο. Δείχνεις με τη συμπεριφορά σου ότι είμαστε εμείς που λέμε ψέματα. Λέλα, βασικά εσύ το άρχισες. Αλήθεια λες τώρα? Ναι, Λέλα. Αχα. Πάτρε, να σε μονέσουμε σε κάτι. Δεν κοιτάς καμία και ούτε εγώ. Εντάξει, άι, θέλει με τραμίσου με καραμέλα. Α, με καραμέλα, όπως καρέσεις την Καρίνα. Εγώ θέλω φράουλα. Θέλω καραμέλα ή φράουλες? Φράουλες. Τζουλί, έχω να τεμπούν σήμερα, γι' αυτό ευθύστε με, πας και μου κάτσε κομπέλα. Φρυθάμε να ανησυχείς και συνέχεια σε ευθύνουμε.
Λοιπόν, κορίτσια, εδώ είναι. Για να έρχονται. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Δάσκαλος Μάικ πίστεψε τη δική σας βερσιόν. Μα γιατί είστε τόσο κακές? Και έχουμε ειδικά νέα για εσάς. Εντάξει, αν έρθουν οι γονείς μας στο σχολείο, δεν φοβόμαστε καθόλου. Οι γονείς σας δεν θα χρειαστεί να έρθουν στο σχολείο πια. Αποβάλλεστε. Πάρτε τα βιβλία σας και έξω από εδώ. Να πάρει, Λίλα, αυτό φοβόμουν πιο πολύ απ' όλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Γιάννα και η Λίλα φεύγουν από το σχολείο. Το ίδιο είμαστε. Ποιος έριχνε γροθιές και μπουνιές, ποιος? Η Γιάννα! Οπότε να αποβληθεί η Γιάννα. Εγώ είμαι η σχολική δημοσιογράφος. Δεν μπορείτε να αποβάλλετε τη δημοσιογράφο. Yes! Αποβάλλετε και τη Λίλα, σας παρακαλώ, δεν πρέπει να είναι εδώ. Κορίτσια, δεν το καταλαβαίνετε. Έξω και οι δύο. Γεια σας! Δεν θα μας ξεφορτωθείτε τόσο εύκολα. Oh my god, τι μέρα κι αυτή! Αυτό ήταν, τις αποβάλαμε, επιτέλους! Ακούσατε τι είπανε όμως! Τι μας πιάζει, τι είπανε! Μπορεί, αρχίζαμε να σας σεβόμαστε τώρα! Το σχολείο χωρίς τα ποντίκια θα είναι τέλειο! Άισε ένα κέικ, παρακαλώ, να γιορτάσουμε τη νίκη μας! Παιδιά, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και περιμένετε καινούρια cool επεισόδια! Ελπίζω το σχολείο να είναι καλύτερο χωρίς αυτά τα ποντίκια! Τα λέμε σύντομα! Γεια! Το άκουσες, Γιάννα, το σχολείο θα υπάρχει χωρίς τα αρούρια? Αχα, παρήγγειλαν και να το γιορτάσουνε! Δεν πρόκειται να φύγουμε από το σχολείο εμείς! Θα υπάρχουν και άλλα επεισόδια με εμάς! Το καταλάβατε, Βάνις!